Κάτσε για να καταλάβω. Η ζωή ξέρει για μας. Γι' αυτό ήταν έτσι σήμερα. Δεν ξέρει τίποτα. Εμένα ρώτησε. Και τι της είπες? Της το αρνήθηκα φυσικά. Της είπα ότι ο πατέρας μου θα μπορούσε να κάνει τα πάντα για να μας εκδικηθεί μετά από αυτό που έγινε με την Τράβιλφαν. Μην ανησυχείς, νομίζω ότι το έφαγε. Δεν είμαι τόσο σίγουρος. Δεν νομίζω ότι θα ξεπερδέψουμε έτσι εύκολα. Γι' αυτό το είπα, για να είσαι προετοιμασμένος. Για να μην σε πιάσει ξαφνικά προετοιμάστο και σε ψαρέψει. Λοιπόν, άκουσα με προσεκτικά. Το μόνο που έχεις να κάνεις όταν θα στο πει είναι να το αρνηθείς. Να πέσεις από τα σύννεφα, βρίζε και λίγο τον Καλογιάννη και τελείωσε η ιστορία. Δεν ξέρω. Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό που γίνεται. Έχει γούστο τώρα να σε πιάσαν οι ενοχές, οι τύψεις και να πας να τα καταστρέψεις όλα. Τώρα που καταφέραμε και σώσαμε τις σχέσεις μας. Και μάλιστα για κάτι τόσο ασήμαντο που έγινε πριν από 100 χρόνια και δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Παύλο, κοίταξε με. Θα κάνεις αυτό που σου είπα. Και σε παρακαλώ πάρα πολύ τα screenshots που στείλατε στη Ράνια να τα στείλετε και σε μένα. Και την επόμενη φορά θέλω να παίρνετε και τη δική μου γνώμη. Όλα εντάξει? Με τη Μαρίνα αφεντικό τίποτα δεν είναι εντάξει. Ήρθα να σε πάρω να φύγουμε, τελείωσες? Ναι, πάμε.